Ευχαριστώ που καταγράψατε τους συντρόφους των αναιρέσεων για την πρόσκληση και να συμβάλλω στη συζήτηση με 3-4 σκέψεις, κάπως ειλικρινείς και απλές. Το πρώτο. Νομίζω ότι μία από τις επιπτώσεις και μάλλον θετικές επιπτώσεις αυτής της ηλαροτραγωδίας που είναι οι διαπραγματεύσεις είναι το γεγονός ότι το δίλημα ρήξη ή υποταγή έχει γίνει απτό και πραγματικό για μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι συναντάτε εσείς στην καθημερινότητά σας. Εγώ όμως, η οποία στο επάγγελμα είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, μεταφράστρια και συναγελάζομαι και συναλλάσσομαι, ας πούμε, με πολλά μαγαζιά στο χώρο αυτό. Είμαι μάνα και οικογενειάρχησα, ας πούμε, και πηγαίνω στη Λαϊκή και στους Χασάπηδες και στα περίπτερα βλέπω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και με το χρέος άθικτο δεν μπορεί να υπάρξει κάποια καλύτερη εξέλιξη για τη ζωή του και για τον τόπο. Αυτό ανεξάρτητα αν το αντιμετωπίζει με διαθέσεις αντίστασης ή το αντιμετωπίζει με διαθέσεις μυρολατρείας. Γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος υπάρχει μια κόπωση από όλη αυτή την κατάσταση. Και πολλοί λένε να πάει στο διάλογο, να υπογράψει ότι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Διότι ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι του γίνεται, παρότι ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα υπάρξει αυτή η λύση, ας πούμε, που έλεγε η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Το δεύτερο που θέλω να πω, ας πούμε, είναι ότι συχνά θέτουμε αυτό το δίλημα ρήξη ή υποταγή αναφερόμενη στην κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα δεν είναι της κυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι η ρήξη, είναι υπόθεση του λαϊκού κινήματος, του εργατικού κινήματος. Και άρα είναι υπόθεση δική μας, είναι υπόθεση της παχόμενης αριστεράς. Δεν θέλω να υποτιμήσω τη σημασία που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι ευάλωτη στο λαϊκό κίνημα ή η οποία έχει δυνάμεις που μπορεί, ας πούμε, να πιέζονται και να θέλουν τη ρήξη. Ωστόσο, το πρώτο ζήτημα, αν θέλουμε πραγματικά άλλη πολιτική για τη χώρα μας και για τους εργαζόμενους, είναι το θέμα του λαϊκού κινήματος και του εργατικού κινήματος, είναι το θέμα το δικό μας. Είναι κατά πόσο δηλαδή η μαχόμενη κομμουνιστική και ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να συσπηρωθεί πάνω σε ένα πρόγραμμα, μπορεί να αποκτήσει δεσμούς με την κοινωνία και μπορεί να εξοπλιστεί ξανά θεωρητικά. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και από αυτά που γίνονται στη Λατινική Αμερική και από τα κινήματα στην Ευρώπη, ας πούμε, κτλ., την οποία πρέπει να επανεξετάσουμε και να τη δούμε στη χώρα μας. Το τρίτο ζήτημα που θέλω να βάλω. Συχνά ακούγεται και από το χώρο μας ότι έχουμε κάμψη των κινημάτων, του κινήματος. Αυτό είναι σωστό, εάν το συγκρίνουμε με τις πλατείες ή με τα κινήματα του 10-12, ας πούμε, το κίνημα, το εργατικό, ας πούμε, κτλ. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι τέτοιοι λαϊκοί ξεσηκωμοί δεν κρατάνε για πάντα, ούτε γίνονται κάθε μέρα. Και συναρτώνται πάντα με την κρίση εξουσίας, με την κρίση της πολιτικής εξουσίας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το 12, μετά τις εκλογές του 12, η κατάσταση σταθεροποιήθηκε και σε αυτό ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πρέπει να το λέμε ευθέως στους συντρόφους μας του ΣΥΡΙΖΑ, στους συναγωνιστές που είναι της αριστερής πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μετατόπισε όλη εκείνη την ενέργεια τη λαϊκή προς το κοινοβούλιο και προς την ανάθεση. Αυτό είναι πολύ βασικό ζήτημα. Πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και επίμονοι αγώνες που γίνονται και σήμερα και παρά την κάμψη, είτε στους εκπαιδευτικούς, είτε στις σκουριές, είτε σε μεμονωμένα εργοστάσια, είτε σε άλλες θεματικές περιοχές, ας πούμε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυτοί οι αγώνες να διαβρωθούν από ένα είδος κρατικού συνδικαλισμού. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως πολλοί σύντροφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, που στην προηγούμενη περίοδο ήταν πάρα πολύ μαχητικοί, θέλουν τώρα στα συνδικάτα, και υπάρχουν παραδείγματα, να κόψουν και να ράψουν την πάλη και τα αιτήματα με βάση τις κυβερνητικές επιλογές. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να διαβρώσει τους αγώνες αυτούς που αποτελούν με έναν τρόπο τη γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα και στον επόμενο σίγουρο ξεσηκωμό του κόσμου. Εκείνο που φοβάμαι πραγματικά, εγώ προσωπικά, και θα μου το επιτρέψετε να το πω έτσι απλά και ειλικρινά, είναι
σε ποια κατάσταση θα βρεθεί και θα είναι η μαχόμενη αριστερά στον επόμενο ξεσηκωμό. Διότι θα υπάρξει επόμενο ξεσηκωμό. Είναι σίγουρο και δεν το λέω γιατί έτσι λέμε εμείς πάντα και είμαστε εθεροπάμονες και πολεμάμε ανεμόμυλους και δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Υπάρχουν αυτά δεδομένα. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Καταρχάς, το ένα και βασικό δεδομένο είναι ότι μετά τις εκλογές έχει αρχίσει μια νέα περίοδος αστάθειας της χώρας. Είτε αυτό το δει κανείς οικονομικά, είτε το δει πολιτικά. Η βάση, η κυβέρνηση, η συμφωνία είναι δεδομένη. Κάποιος μου έλεγε τώρα ότι οι υπογραφές έχουν μπει και μένει να διατυπωθεί το περιεχόμενο. Έχω δει και πληροφορίες ότι θα υπάρχει στο αυριανό πριν. Πάρτε το να το διαβάσετε. Σας κάνω και εγώ. Λοιπόν, η κυβέρνηση με ό,τι και αν υπογράψει, ακόμη και αν έχει κρατήσει ορισμένα πράγματα, ορισμένες αντιστάσεις, ακόμη και αν δεν δεχτεί, ας πούμε, τη μείωση μισθών και συντάξεων, το ποσό μπορούν να το πάρουν απαλού, από τη φοροκαταιγίδα ή από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θα έρθει σίγουρα σε σύγκρουση με τη λαϊκή της βάση. Θα έρθει σίγουρα σε σύγκρουση με τους ανθρώπους που την ψήφισαν και πίστεψαν και έλπισαν σε αυτήν. 6 δισεκατομμύρια δημοσιονομικά μέτρα. Ε, τόσα δεν ζητάνε. 5,8 διάβασα εγώ. 5,8 δισεκατομμύρια δημοσιονομικά μέτρα. Από πού θα τα πάρει? Από αυτά πιθανώς το ένα να είναι, ας πούμε, από τους επιχειρηματίες που έχουν κέρδη. Ε, εφάπαξ. Εφάπαξ. Και τα υπόλοιπα από πού? Από αυτούς. Από τους εργαζόμενους, από τους απλούς ανθρώπους. Αυτό δεν δημιουργεί αναβρασμό, δεν θα δημιουργήσει αναβρασμό στην κοινωνία. Δεν θα δημιουργήσει διαθέσεις αντίστασης. Δεν θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα θα έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία θα έχουν και πολιτική αντανάκλαση. Και αυτό ήταν μοιραίο να γίνει κατά κάποιο τρόπο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά και ως κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, υποσχέθηκε το αδύνατο. Δηλαδή, υποσχέθηκε κατάργηση της λιτότητας μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το χρέος άθικτο. Διότι αν το χρέος επιμηκυνθεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθεί. Αν θα πληρωθεί το 30, το 25 ή το 52, δεν έχει καμία σημασία, κατά τη γνώμη μου, παρότι αυτοί έχουν μια άλλη επιχειρηματολογία. Άρα, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να λέμε και να τονίσουμε τη διαφορά λόγων και έργων της κυβέρνησης. Διότι ακόμη και οι λόγοι της οδηγούσαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το γιατί, αν έχω 2 λεπτά χρόνο, θα το εξηγήσω πώς το σκέφτομαι. Φυσικά δεν έχουμε την ίδια κυβέρνηση. Αλλά πού έγκυται η διαφορετικότητα αυτής της κυβέρνησης? Κατά τη γνώμη μας, η διαφορετικότητα αυτής της κυβέρνησης έγκυται στο ότι επιδίωξε να χαράξει ένα είδος τρίτου δρόμου. Ούτε ρήξη, ούτε υποταγή, είπε ο Τσίπρας. Και σε ένα βαθμό το επιδίωξε. Ας το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη, ότι η πολιτική των δανειστών απέτυχε, δεν έπιασε τους στόχους που είχε θέσει. Και άρα οι δανειστές, οι οποίοι κινούνται με βάση τον ορθολογισμό, τον ορθολόγο, τη λογική, ξέρω εγώ, θα πρέπει να συναντηθούν. Έκανε και ορισμένες προτάσεις, ας πούμε, αυτά τα περίφημα ομόλογα ιστοδιεινεκές, ας πούμε, για το χρέος ή η ρήτρα ανάπτυξης ή ότι θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση με, με τα πακέτα, ας πούμε, για την οικονομική μεγέθυνση. Πού είναι το σφάλμα? Βάλτε το σφάλμα σε πολλά εισαγωγικά αυτής της αντίληψης. Είναι στην άποψη ότι στον κόσμο και στην κοσμοθεωρία του κυβερνητικού επιτελείου δεν υπάρχουν οι κατηγορίες ταξικά συμφέροντα και ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Οι δανειστές, οι χώρες της μεγάλης Ευρώπης, του κέντρου ή δεν ξέρω πώς πέει, τα μονοπόλια, όπως θέλει το πέστε το, ας πούμε, δεν κινούνται, κατά τη δική μου τη γνώμη, ούτε με ιδεοληψίες, ούτε ανορθολογικά. Κινούνται στη βάση συμφερόντων, οικονομικών, πολιτικών και του συσχετισμού δύναμης. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο τρίτος δρόμος, ο οποίος στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ήταν και πάρα πολύ σύντομος, ενώ στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά μακροχρόνιος και των παλιών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Η κατάληξη είναι αυτή που προβλέπουν όλοι και που το λένε όλοι. Μία συμφωνία μνημόνια. Δηλαδή η κατάληξη είναι υποταγή.
αν θέλουμε να μιλήσουμε με βάση το δίπολο του διλήμματος αυτού. Ταυτοχρόνως, η κυβέρνηση επιδεινώνει και το συσχετισμό δύναμης εις βάρος της εργαζόμενης κοινωνίας. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στους αντίπαλους των εργαζομένων, επιτρέπει την κινδυνολογία. Ο Βαρουφάκης ήταν αυτός που είπε ότι η έκδοση από το ευρώ θα φέρει την νεολιθική εποχή. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα δικό μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε την ιδεολογική τρομοκρατία που ασκείται στον κόσμο. Την ιδεολογική τρομοκρατία. Είναι ένα ζήτημα το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να το αναστρέψουμε, δεν πιστεύω, γιατί μόνο η πράξη θα το αναστρέψει αυτό το πράγμα. Και διατηρεί τη βαρύτητα του λόγου και του έργου και της πράξης των δανειστών μέσα στη χώρα και μέσα στην ομάδα εκείνη της χώρας, στην οικονομική ολιγαρχία, τα μονοπόλια, που συνδέονται άρρηκτα και τα συμφέροντά τους και η ευημερία τους συνδέεται άρρηκτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρωζώνη. Συνεπώς, και τελειώνω, το μπαλάκι είναι σε εμάς. Το αν θα υπάρξει ρήξη εξαρτάται από το αν θα οργανωθεί κίνημα εργατικό κοινωνικό ρήξη. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Εγώ δεν το έχω απαντημένο αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο σύντροφος Αντώνης Δαλακογιώτης.